Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο PlanAdvisor. Δυστυχώς το σημερινό βίντεο γίνεται σε μια χρονιά που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πολύ ευνοϊκές για μια καλή ανθοφορία στην καλλιέργεια της Αιγιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία που επικρατεί ως τώρα το χειμώνα μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Γι' αυτό θα έλεγα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτά που θα πούμε, καθώς ενδέχεται να είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις όλο και πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ανθοφορία της Αιγιάς εξαρτάται από το ποσοστό και την ποιότητα της διαφοροποίησης των οφθαλμών. Από την ποιότητα της διαφοροποίησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η μετέπειτα καρπόδεση. Τι είναι όμως η διαφοροποίηση των οφθαλμών και τι γίνεται κατά διάρκεια αυτής της διαδικασίας? Κάθε νέος βλαστός Αιγιάς φέρει οφθαλμούς που βρίσκονται στις μασχάλες των φύλων, οι οποίοι φέρουν μέσα τους ένα βλαστικό μερίστομα, δηλαδή προορίζονται για να δώσουν νέους βλαστούς την επόμενη χρονιά. Η διαδικασία της αλλαγής του προορισμού των οφθαλμών αυτών από βλαστικό σε αναπαραγωγικό ονομάζεται διαφοροποίηση. Η διαδικασία της διαφοροποίησης αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο γίνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου οι οφθαλμοί παίρνουν τα ερεθίσματα από το γεωκλιματικό περιβάλλον και ουσιαστικά παίρνουν την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν, δηλαδή αν θα γίνουν ανθοφόροι ή βλαστοφόροι, ξεκινώντας και τις ανάλογες φυσιολογικές και βιοχημικές διεργασίες. Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι οι διεργασίες αυτές που ξεκινούν οι οφθαλμοί στο πρώτο στάδιο δεν είναι τελεσίδικες και μπορούν να αντιστραφούν στην πορεία, δηλαδή ένας οφθαλμός που τίνει να γίνει ανθοφόρος μπορεί τελικά να μην διαφοροποιηθεί στο δεύτερο στάδιο και να μείνει βλαστοφόρος. Στο δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο γίνεται η τελική διαφοροποίηση των οφθαλμών, η οποία είναι μη αναστρέψιμη. Εκεί ξεκινούν οι μορφολογικές και οι ανατομικές μεταβολές εσωτερικά των οφθαλμών και δημιουργούνται οι ανθικές καταβολές μετατρέποντας τους οφθαλμούς σε ανθοφόρους. Στο συγκεκριμένο στάδιο απαιτούνται αρκετές ώρες χαμηλών θερμοκρασιών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα και την ποικιλία. Σε όλες τις ποικιλίες όμως είναι απαραίτητες, αλλά σε μερικές ποικιλίες χρειάζονται ακόμη περισσότερες ώρες. Τέτοιες ποικιλίες είναι η καλαμών, η τσουνάτη, η θρουμπογιά, η χαλκιδικής και κάποιες άλλες. Την περσινή χρονιά είχαμε ένα παρατεταμένο κρύο καιρό, πολύ ευνοϊκό για τη διαφοροποίηση, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ καλή ανθοφορία, αλλά και μια πολύ καλή καρπόδεση, διότι τα άνθη εκτός από πολλά σε αριθμό ήταν και πολύ καλής ποιότητας. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι μια κακή διαφοροποίηση επηρεάζει και τον αριθμό των ταξιανθιών και τον αριθμό ανθέων αναταξιανθία, αλλά και την ποιότητα των ανθέων και πολλές φορές μια φαινομενικά καλή ανθοφορία δεν μεταφράζεται σε μια επιτυχημένη καρπόδεση. Όπως είπαμε, η διαφοροποίηση επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες και από τις ώρες ψύχους, όμως επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η θρέψη και το κλάδαμα. Η θρεπτική κατάσταση των δέντρων την περίοδο της διαφοροποίησης, της δημιουργίας των ανθικών καταβολών, αλλά και σε όλη την περίοδο πριν την άνθηση, όπου σχηματίζονται τα μέρη των ανθέων μέσα στους οφθαλμούς, είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό συστήνεται μία ανάλυση φύλων την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου μετά τη συγκομιδή, ώστε να δούμε την επάρκεια των στοιχείων, αλλά και κάποιων ιχνοστοιχείων, τα οποία είναι πολύ βασικά στη διαφοροποίηση των οφθαλμών και πρέπει να βρίσκονται σε επάρκεια. Τέτοια στοιχεία είναι το βόρειο, το ασβέστιο, αλλά και ο ψευδάργυρος. Τα στοιχεία αυτά σε πολλά χτήματα λόγω της κατάστασης του εδάφους, δηλαδή μεγάλης οξύτητας όσον αφορά το ασβέστιο, αλλά και
σε πολύ αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH όσον αφορά το βόρειο και το ψευδάργυρο, είναι δύσκολα απορροφήσιμα. Σημαντικό ρόλο στην απορρόφησή τους παίζει και ο χούμος που υπάρχει διαθέσιμο στο έδαφος. Γι' αυτό επιλέγουμε τη σίγουρη λύση, που πολλές φορές είναι και αναγκαστική, της εφαρμογής των συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων διαφυλικά, την περίοδο που τα έχουν ανάγκη τα δέντρα μας. Έτσι, για να βελτιώσουμε την ανθοφορία μας και την καρπόδεση, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις μας, εφαρμόζουμε το βόρειο, το ψευδάργυρο αλλά και το ασβέστιο όπου βρίσκεται σε έλλειψη. Σημαντική βοήθεια σε αυτό το στάδιο μπορεί να δώσουν και σκευάσματα αμινοξέων, τα οποία δίνουν έτοιμη τροφή στα δέντρα μας και τα βοηθούν να δώσουν την απαιτούμενη ενέργεια εκεί που θέλουμε, όπως και βιοδιεργέτες καλής ποιότητας, χουμικών, φουλβικών οξέων ή εκχυλισμάτων φυκιών, όπου έχει αποδεχτεί ότι βελτιώνουν πάρα πολύ την ανθοφορία. Μεγάλη προσοχή στο άζωτο, δεν θα με υπερβολές εκεί, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη διαφοροποίηση και την ανθοφορία. Επίσης, το κλάδεμα επηρεάζει σημαντικά τη διαφοροποίηση, καθώς είναι κανόνα στη δεντροκομεία γενικά ότι ό,τι ευνοεί τη βλάστηση είναι ενάντια στην καρποφορία. Έτσι, αυστηρά κλαδέματα επηρεάζουν αρνητικά τη διαφοροποίηση των οφθαλμών, καθώς στέλνουν το μήνυμα στα δέντρα ώστε να αναπτύξουν βλαστούς και όχι άνθη. Χημικά σκευάσματα βελτιωτικά ανθοφορίας τεχνητά προτείνονται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και σε όλα τα υπόλοιπα φυσιολογικά προγράμματα ψεκασμών προτιμάμε να διατηρήσουμε την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στα επιθυμητά και να μην έχουμε ανάγκη τέτοια σκευάσματα, που πολλές φορές ενισχύουν και φαινόμενα παραναυτοφορίας και παραγωγής της επόμενης χρονιάς. Αυτά λοιπόν τα λίγα σε γενικές γραμμές για την ανθοφορία. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!